Συνεχίζουμε με τη βιολογία, Λουκρίτιος και βιολογία. Ο κύριος Χρήστος Γιαπιτζάκης. Έχει μισή καταγωγή από την Κρήτη και μισή από τη Μακεδονία, τη Δράμα. Είναι επίκουρος καθηγητής νευρογενετικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκδώσει τα βιβλία Επικουρίων Δόξε και Φιλοδήμου περί Παρισίας. Έχει αρθρογραφήσει και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για την επικούρια φιλοσοφία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέρος των φίλων επικούριας φιλοσοφίας Κήπος Αθηνών. Φίλες και φίλοι, άλλη μια ειδονική χρονιά, άλλο ένα ειδονικό συμπόσιο και είμαστε όλοι εδώ. Θα ήθελα, συμπληρώνοντας ελάχιστα την εξαιρετική ομιλία της κυρίας Μεταλινού, να θυμίσω ότι ο Λουκρίτιος πριν από πολλούς αιώνες επηρέασε τον Γαλιλαίο, επηρέασε τον Κασαντή, επηρέασε τους πρώτους επιστήμονες που ήταν αστρονόμοι, γιατί χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο για να δουν μακριά και είδαν ότι ο Λουκρίτιος που είχαν διαβάσει επιβεβαιωνόταν. Και ο Κασαντή ήταν ο πρώτος που παρατήρησε, ο άνθρωπος που αναβίωσε την επικούρια φιλοσοφία το 1648, που ήταν αστρονόμος και φίλος του Γαλιλαίου, παρατήρησε για πρώτη φορά στην ιστορία διάβαση ενός πλανήτη μπροστά με τηλεσκόπιο μπροστά από τον ήλιο, τη διάβαση του Ερμή, αποδεικνύοντας δηλαδή άλλο ένα από αυτά που είχε πει ο Λουκρίτιος. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για τη βιολογία, ξεκινώντας από τη μοριακή της πλευρά, από την χημική της βάση, αυτό που λέμε βιοχημία ή μοριακή βιολογία. Θα μιλήσω για την εξέλιξη, θα μιλήσω για την νευροβιολογία, για τη γενετική, γιατί είναι απίστευτο ότι ο Λουκρίτιος και βέβαια και ο Επίκουρος είχαν μιλήσει για αυτά τα θέματα πολλούς αιώνες στο παρελθόν, πριν τα ανακαλύψει η σύγχρονη επιστήμη. Και θα τελειώσω και με την εξωγήινη ζωή. Παρακαλώ. Ο Επίκουρος, όπως γνωρίζουμε, δημιούργησε τον κανόνα, μια εμπειρική μεθοδολογία ελέγχου κάθε άποψης που βασιζόταν στην αντικειμενική παρατήρηση και στον αναλογικό συμπερασμό. Και έτσι, χρησιμοποιώντας τον κανόνα, με την παρατήρηση, με τις αισθήσεις δηλαδή, να ελέγχει οποιαδήποτε θεωρία, κατάφερε να γεφυρώσει το αιώνιο είναι της Δημοκρίτιας φυσικής, δηλαδή ότι πάντα υπάρχουν τα άτομα τα οποία είναι αθάνατα, δεν σπάνε ποτέ, δεν καταστρέφονται ποτέ, δεν τελειώνουν ποτέ, και το μεταβαλλόμενο γίγνεσθε του αισθητού κόσμου, δηλαδή την αριστοτελική βιολογία. Ουσιαστικά, τα αισθητά σώματα είναι σώματα, συσσωματώματα ατόμων, τα οποία έχουν κάποιο χρόνο ζωής. Ενώ ένα άτομο δεν έχει χρόνο ζωής, είναι όσο η ηλικία του σύμπαντος, έτσι, και δεν πεθαίνει ποτέ, το συσσωμάτωμα όμως των ατόμων έχει ένα χρόνο ζωής. Είτε μιλάμε για ένα συσσωμάτωμα ατόμων που είναι ένα αστέρι, είτε μιλάμε για ένα βουνό, είτε μιλάμε για μια πέτρα, είτε μιλάμε για ένα δέντρο, είτε μιλάμε για έναν άνθρωπο. Το συσσωμάτωμα έχει πάντα ένα χρόνο ζωής. Διαλύεται και τα άτομα συνεχίζουν να απαρτίζουν άλλα συσσωματώματα. Και αυτό λοιπόν ένωσε τη Δημοκρίτια φυσική ο Επίκουρος με την αισθησιοκρατική βιολογία, πώς, με την γέφυρα της χημίας. Δηλαδή, ο Επίκουρος ήταν ο πρώτος που είπε ότι ανάλογα με τη διάταξη των ατόμων σε ένα συσσωμάτωμα, σε ένα σύνθετο σώμα, αυτό που λέμε σήμερα μόριο, το μόριο αποκτά νέες ιδιότητες που δεν είχαν από μόνα τους τα άτομα. Δηλαδή το υδρογόνο έχει άλλες ιδιότητες, το οξυγόνο έχει άλλες ιδιότητες, αλλά όταν ενωθούν και δώσουν το μόριο του νερού, τότε το μόριο του νερού αποκτά νέες ιδιότητες. Αυτή είναι και η βασική αρχή της χημίας. Ουσιαστικά, μας το λέει και ο Λουκρίτιος αυτό, λέει για να δεις πόση σημασία έχει το πώς συνδυάζονται τα άτομα και ποιες θέσεις κατέχουν και ποιες κινήσεις δέχονται και προκαλούν αμοιβαία, και να μην φαντάζεσαι πως είναι μόνιμη ιδιότητα των αιώνιων ατόμων το καθετή, ακόμα και στους στίχους μου έχει σημασία ποια θέση έχει το κάθε γράμμα και με ποια άλλα γράμματα συντεριάζεται. Ανάλογα δηλαδή, λέει ο Λουκρίτιος το παράδειγμα με τον τρόπο της αναλογίας που σκεφτόταν η Επικούρη, μπορούμε να πάρουμε τα διάφορα γράμματα, να τα συντεριάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε
αυτή η λέξη που θα προκύψει να έχει διαφορετικό νόημα από κάποια άλλη που θα απαρτίζεται από άλλα γράμματα. Έτσι. Αυτό είναι και αυτό που κατάλαβε ο Επίκουρος και έτσι γεφύρωσε την ατομική φυσική και την αισθησιοκρατική βιολογία. Και εδώ να θυμίσω ότι ο Δημόκριτος δεν δεχόταν τις αισθήσεις. Με τη νόηση έφτασε στην διατύπωση της ατομικής φιλοσοφίας του, δηλαδή με το νου, δεν δεχόταν την παρατήρηση με τις αισθήσεις. Απ' την άλλη μεριά, οπότε δεχόταν ότι όλα που υπάρχουν είναι άτομα και κενό, ενώ δεν υπάρχει το κόκκινο χρώμα, δεν υπάρχει η μυρωδιά, δεν υπάρχει το γάλα, δεν υπάρχει... Όλα είναι συμβάσεις, λέει ο Δημόκριτος. Απ' την άλλη μεριά, ο Αριστοτέλης παρατηρούσε με τις αισθήσεις του. Ήταν ο πρώτος βιολόγος, ο πρώτος ζωολόγος, αλλά δεν δεχόταν την ατομική φυσική. Πώς λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να συνδέσει την ατομική φυσική με την νόηση που είχε φτιάξει ο Δημόκριτος, με την αισθησιοκρατική βιολογία που είχε φτιάξει ο Αριστοτέλης, με τη χημεία, τη γέφυρα της χημείας, ότι ναι, υπάρχουν τα άτομα, αλλά ανάλογα με το πώς συνδέονται, αυτό το σώμα που απαρτίζουν αποκτά νέες ιδιότητες. Επόμενο. Και βέβαια υπάρχει αυτό που λέμε νόμος διατήρησης της ύλης, που λέει σύγχρονη χημεία, όταν απομακρύνονται τα άτομα από ένα μόριο, τα άτομα αυτά χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν ένα άλλο σύνθετο σώμα. Και ο θάνατος ακόμα, λέει ο Λουκρίτιος, δεν αφανίζει τα μόρια της ύλης όπως καταστρέφει τα πράγματα. Απλώς διαλύει τις ενώσεις τους. Και από εκεί και πέρα πλάθει καινούριους συνδυασμούς και κάνει και παίρνουν τα πράγματα λιώτικη μορφή και άλλα χρώματα. Και αυτό ισχύει και για τα ανόργανα, όπως λέμε, χημικά μόρια, αλλά και για τα οργανικά χημικά μόρια, για την εθανόλη για παράδειγμα, αλλά και για το μόριο της ζωής, το DNA. Οπότε η έννοια της χημείας, της βιοχημείας και της μοριακής βιολογίας αλληλοπλέκονται. Το επόμενο. Και βέβαια ο Λουκρίτιος μας μιλάει, όπως και ο Επίκουρος φανταζόμαστε, γιατί το περί της φύσεως των πραγμάτων του Λουκρίτιου, το περίφημο ποίημα των 7.500 στίχων, ουσιαστικά περιγράφει ποιητικά το βιβλίο το περί φύσεως του Επίκουρου, το οποίο δεν το έχουμε. Λοιπόν, ο Λουκρίτιος περιγράφει τα άτομα σαν σφαίρες που προσδένονται μεταξύ τους με άγκιστρα. Και αυτός ήταν ο τρόπος που σκεφτόταν οι σύγχρονοι επιστήμονες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα πώς ήταν τα άτομα, ότι εδένονταν με δεσμούς που ήταν αυτά τα άγκιστα, δεσμούς των ατόμων που λέμε τώρα. Και αναφέρεται ο Λουκρίτιος στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια, αποδίδοντας τη συμπαγή ή πιο ρευστή κατάστασή τους, ανάλογα με τη διάταξη των ατόμων, αλλά και με πόσους δεσμούς, με πόσα άγκιστρα είναι μεταξύ τους, που δημιουργούν τη δομή τους. Τα σώματα, λέει ο Λουκρίτιος, που μας φαίνονται σκληρά και συμπαγή, πρέπει να σχηματίζονται από άτομα περισσότερο αγκιστρωμένα μεταξύ τους, συγκροτημένα σε πολύπλοκες διακλαδώσεις. Επόμενο. Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, το έχουμε παρατηρήσει και οι χημικοί και οι βιοχημικοί και οι μοριακοί βιολόγοι στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, ο Λουκρίτιος, αντιγράφοντας ουσιαστικά τον Επίκουρο, υποστηρίζει έννοιες εξέλιξης. Μιλάει για συνεχή αλλαγή του περιβάλλοντος, οπότε εξελίσσονται και οι ζωντανοί οργανισμοί. Λέει χαρακτηριστικά ο Λουκρίτιος, γιατί με το πέρασμα του χρόνου αλλάζει η φύση ολάκερου του κόσμου, όλα αναγκαστικά περνούν από τη μια κατάσταση στην άλλη και τίποτα δεν μένει απαράλλαχτο. Όλα εξελίσσονται, όλα τα αλλάζει η φύση και τα αναγκάζει να μεταμορφώνονται. Τη στιγμή που ένα πράγμα σαπίζει με τον καιρό και καταραίει, κάποιο άλλο βγαίνει από την αφάνεια και αναπτύσσεται στη θέση του. Και βέβαια, όταν μιλάει για εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, καταλήγει να μιλήσει και για εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών και πώς με φυσική επιλογή, πολλούς αιώνες πριν από τον Δαρβίνο, με τη φυσική επιλογή των καλύτερα προσαρμοσμένων ειδών, λέει χαρακτηριστικά ο Λουκρίτιος, πρέπει να φανίστηκαν τότε πολλά είδη ζώων, καθώς δεν μπόρεσαν με τον πλαπλασιασμό να σφυριλατήσουν τη γενιά τους. Γιατί όποια πλάσματα βλέπεις τώρα να ανασένουν τις ζωογόνες άβρες του αέρα, μόνα τους εξασφάλισαν την επιβίωσή τους από την αρχή ακόμα, θες με την πονηριά, θες με τη γενναιότητα ή με τη σβελτάδα τους. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι ο παππούς του Κάρολου Δαρβίνου, ο Έρασμος Δαρβίνος, ήταν μεγάλος οπαδός του Λουκρίτιου και δίδαξε τον Κάρολο Δαρβίνο από μικρό παιδί το Λουκρίτιο. Γι' αυτό και ήταν έτοιμος ο Δαρβίνος, ήξερε αυτή την
την θεωρία που είχαν πει οι Επικούροι και όταν πήγε στη Νότιο Αμερική, στα νησιά Γκαλάπαγκος και παρατήρησε κάποια είδη ζώων, κάποια πτηνά κλπ, κατάλαβε και είπε την περίφημη θεωρία του για τη φυσική επιλογή των καλύτερων προσαρμοσμένων ειδών. Το επόμενο πράγμα. Τι να πω για τη μοριακή νευροβιολογία. Ότι, όπως ακριβώς τα είπε ο Λουκρίτιος και ο Επίκουρος, ότι έρχονται άτομα από το περιβάλλον ή μόρια από το περιβάλλον στα αισθητήρια όργανά μας, στο μάτι μας, ή κύματα στο αυτί μας, ή έρχονται κάποια μόρια, κάποια στοιχεία πάνω στη γλώσσα μας και γευόμαστε, ακριβώς όπως τα περιγράφει ο Επίκουρος και ο Λουκρίτιος, ακριβώς έτσι τα λέει και η σύγχρονη νευροβιολογία. Και αυτό το λένε όλοι οι σύγχρονοι νευρολόγοι και νευροβιολόγοι. Αυτό που σας δείχνω είναι ένα, πριν από 4 χρόνια, ένα άρθρο ακριβώς που επιβεβαιώνει ότι αυτά που έλεγε ο Λουκρίτιος ισχύουν και στην κίνηση των μυών και στην αίσθηση κλπ. Από σύγχρονους νευρολόγους. Και επίσης, στη γενετική, ενώ ο Αριστοτέλης πριν τον Επίκουρο, ο πανεπιστήμονας Αριστοτέλης, θεωρούσε ότι ο άντρας μόνο δίνει το σπόρο και η γυναίκα αποτελεί το χωράφι, άρα ο άντρας δίνει όλα τα κληρονομικά χαρακτηριστικά, ο Επίκουρος παρατήρησε προφανώς οικογένειες, έτσι με τις αισθήσεις, με τον κανόνα, και έτσι μπόρεσε να μιλήσει για τους νόμους της κληρονομικότητας, πολλούς αιώνες πριν από το Μέντελ. Θεώρησε ότι η ζωή είναι ιδιότητα συγκεκριμένων συσσωμάτων ατόμων και τα βιολογικά χαρακτηριστικά κληρονομούνται με επικρατητικό, υπολοιπόμενο ή ισοεπικρατητικό τρόπο. Και προς επίρρωση είναι αυτό που λέω, το οποίο όταν το διάβασα για πρώτη φορά, γιατί είμαι γενετιστής, εξεπλάγιν, δεν μπορούσα να το διανοηθώ ότι πριν από 20 αιώνες, 21 αιώνες, ο Λουκρίτιος περιγράφει τους νόμους του Μέντελ. Λέει, καθώς μείγουν τα σπέρματα, αν τύχει να υπερισχύσει η γυναικεία δύναμη και υποτάξει την ανδρική, τότε τα παιδιά γεννιούνται από το μητρικό σπέρμα και μοιάζουν στις μανάδες τους. Ενώ όσα γεννιούνται από σπέρμα πατρικό, μοιάζουν των πατεράδων. Μα εκείνα που βλέπεις να μοιάζουν και στους δύο γονιούς και συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά τους, δεν νικήθηκε και μήτε νίκησε το σπέρμα κανενός από τους δύο. Άλλοτε πάλι τα παιδιά παίρνουν από τους παππούδες, συχνά όμως θυμίζουν και τους προπαππούδες, γιατί στο σώμα των γονιών κρύβονται άτομα που έχουν αναμειχθεί εκεί με 1000 τρόπους, άτομα που ξεπήδησαν από την αρχική ρίζα και μεταβιβάζονται από γονιό σε γονιό. Εδώ μιλάμε για τους δύο νόμους του Μέντελ, του ανεξάρτητου συνδυασμού και του ανεξάρτητου διαχωρισμού. Αιώνες πριν παρατηρήσει τα μπιζέλια του Μέντελ. Πολλοί βιοεπιστήμονες, ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα πω ότι πολλοί βιοεπιστήμονες στους τελευταίους 2 αιώνες είτε επηρεάστηκαν τον Επίκουρο, είτε ανακάλυψαν, χωρίς να ξέρουν Λουκρίτιο, μηχανισμούς που είχε διατυπώσει σπερματικά ο Επίκουρος και ο Λουκρίτιος. Ο Δαρβίνος για την εξέλιξη των ειδών με φυσική επιλογή. Ο Παστέρ, ότι η ζωή προέρχεται μόνο από ζωή, από άλλη ζωή. Και ότι ακόμα και τα μικρόβια προκαλούν ασθένειες. Περιγράφει ο Λουκρίτιος στο λοιμό των Αθηνών. Ο Μέντελ, τους νόμους της γενετικής. Και τον 20. Μετά ο Φρόιντ για το υποσυνείδητο και την ψυχοθεραπεία που θα μας μιλήσει στη συνέχεια η κυρία Παγοροπούλου. Ότι υπάρχει μοριακή βάση της ασθένειας, όπως μας είπε ο Άγγλος γιατρός Γκάροντ. Και οι Watson και Crick που μίλησαν για τη δομή του DNA αυτού του μορίου της ζωής που μας δίνει τη βάση της ζωής σε χημικό επίπεδο. Συμπερασματικά θα πω, δεν θα πω συμπεράσματα γιατί ήδη έχετε καταλήξει και εσείς στα ίδια συμπεράσματα, τα αυτονόητα. Θα αναφέρω μόνο 2 φιλοσόφους. Ο Νίτσε είχε πει ότι η σύγχρονη επιστήμη έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει τον Επίκουρο και ο διαφωτιστής Βολτέρος είπε ότι ο στίχος αυτός του ποίηματος του Λουκρίτιου που εκθίαζε τον Επίκουρο και εξυμνούσε την προσφορά του στην πνευματική ενηλικίωση της ανθρωπότητας θα ζει όσο υπάρχουν άνθρωποι. Και τελειώνοντας, να σας πω ότι ο Επίκουρος είναι πιο μπροστά ακόμα και από την εποχή μας.
όχι ήταν απλώς μπροστά από την εποχή του, είναι μπροστά από την εποχή μας. Γιατί μίλησε και για, για ζωντανούς οργανισμούς σε άλλους πλανήτες, για εξωγήινη ζωή δηλαδή, που δεν έχει ανακαλύψει ακόμα η σύγχρονη επιστήμη. Λέει ο Λουκρίτιος, αν διατηρεί η φύση τη δύναμη να συνδυάζει σε όποιον τόπο θέλει τα άτομα, όπως τα συνδύασε εδώ, τότε δεν μένει παρά να ομολογήσεις πως υπάρχουν και άλλοι κόσμοι κάπου στο σύμπαν και διαφορετικές φυλές ανθρώπων και θηρίων. Γι' αυτό και σε ένα πρόσφατο, πριν από 4-5 χρόνια, άρθρο μιας μεγάλης ομάδας επιστημόνων, φυσικών, αστρονόμων, εξωβιολόγων κλπ. Που ψάχνουν για εξωγήινη ζωή, βλέπετε 25 άτομα υπογράφουν αυτό το μεγάλο άρθρο, τον πρώτο που αναφέρουν είναι στο κυκλάκι εκεί, είναι ο Επίκουρος, που μίλησε για εξωγήινη ζωή πριν από 23 αιώνες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.